Γεια σου, κύριε Γιώργο. Μόνο, Μπορεί η λαϊκή ποίηση στην Κύπρο να έχει πάρει ήδη μια αυθήνουσα πορεία. Όμως, όπως φαίνεται, οι ρίζες της παράδοσης είναι πολύ βαθιά ριζωμένες στο λαό μας και δύσκολα θα χαθούν. Τρανό παράδειγμα ο νεαρός ποιητάρης από την Αγία Νάπα, που ενώ δεν έχει κλείσει ακόμη τα 25, εντούτοις στέκεται επάξια μπροστά στους μεγάλους και δοκιμασμένους του είδους. Πότε άρχισε ρε Ηλία να ασχολείσαι με την ποιήση? Άρχισε μου την εφηβεία μου, μπορώ να πω. Σε κάποιες οικογενειακές συγκεντρώσεις που κάναμε σπιθιά στις γιορτές, Πάσχα ή Χριστούγεννα, στις 20, σε τραπέζια που κάναμε τις πέτος που ήταν ο κατακλυσμός. Τραγούδαμε κάποια προσωπικά τραγούδια, ας πούμε, ή κάποια δυστυχά παγιών, τραγουδιστών χωριανού μου ή της περιοχής, τα οποία ήταν πιο ευάρεστα στο άκουσμα, πιο μηνίσκαση. Ήταν τραγούδα τζίνα στην αρχή. Μετά προσπάθησα να γράψω κάποια ποίηματα που ήταν η εφηβεία μου. Τζίνα ήταν το πρώτο μου η έναρξη που είχαμε σχετικά. Άκεψε τα αυκάλα που ήμουν στο στρατό, ερωτικά, είτε για κάποια περίσταση, είτε από κάποια τσατισμάτα του παγιωμάτου που άκουα, λέω ότι άρα μην μπορεί να το πει και τούτο το πράγμα, να το θέσει έτσι, να το θέσει αλλιώς και αυκάλα σιγά σιγά. Γόνος γενιάς ποιητάριδων, ευτύχησε να έχει στα πρώτα του βήματα μια γνήσια ποιητάρισσα, συγχωριανή και συγγένισσά του, που τον βοήθησε να βρει τον δρόμο του. Είμαι η Δέσποινα Θεοδούλου Ξίδια. Ο παπά μου ήταν ο Ξίδιας. Τα τσατιστά αρέσκα μου πολλά. Και που πιέναμε στο γάμο με την αδερφή μου, πιάναμε τα. Και στο Περβόρι τραγούσαμε όλη μέρα και λαλούσαμε τα. Τώρα ήβρα τον Ηλία μαθητή. Έκανα γραφείο να έρχονται να τους πατέρω τσατιστά. Αλλά έχει μεράκι και γι' αυτό είναι να μάθει. Η κυρία Δέσποινα άκουσε κάπου τραγούδισα μια νύχτα, τσατιστά, και άκουσε. Και έστειλε ένα γράμμα με τον πατροπαρά τον τρόπο, όπως γίνεται και τον παγιά να πούμε. Έστειλε να πάει σε έναν κόλλο κάποια δύστιχα του πατέρα μου. Και είπε τον πατέρα μου τα δόκι. Εδώ και μου τα πατέρα μου, κάτσα θυκιάβασα τα. Αχώθηκα και λίγο στην αρχή, γιατί πρώτη φορά ήταν να έρθω έτσι ρίξη με κάποιον, ας πούμε, να το θέσουμε έτσι. Απάντησα της, εδώ κάτω του πατέρα μου έστειλε εντιστά. Μετά ξαναπάντησε του, έστειλε μου τα μέσω του πατέρα μου πάλι, έτσι μετά να πάτε νεύρο. Εντάξει, πια ήβρα την, εδώ και μου κάποιες παραγγελίες, ας πούμε, σε κάποια θέματα. Συμβούλεψε με πώς είναι 115 σύλλαβων, ότι πρέπει σε να έχει και ουσία, όχι μόνο κατάληξη. Και στο νου ήταν ο μέντορας μου, ο κύριος, ας πούμε, που με γαλούχησε στο θέμα τούτο. Με προτροπές της, ας πούμε, είναι συμμετειχάζει στον κατακλυσμό πρώτη φορά το 2011 στην Αγία Νάπα. Και μετά ακολουθεί ο κατακλυσμός της Λάρνακας το 2012. Εντάξει, γενικά η Δέσποινα έφτιαξε με σαν τσατιστή, ας πούμε, σαν ποιητάρι, ξέρει κάποια πράγματα, καθοδηγάμε σωστά. Ο Ηλίας έχει όρεξη, με βουρά, πηγαίνει στον κατακλυμμό και δεύτερο βραβείο. Είμαστε και συγγενείς με τη γιαγιά του, είμαι πρώτα εξαδερφά. Και αγαπώ το σαν το γιο μου. Οι γιου μου έγινε. Δεν έβγαλουν ούτε τραούκια, ούτε απαγγέλουν, ούτε τα γόνια μου. Πια τον Ηλία τα γόνα μου. Και τρώει μου και το γλυκό. Και ο Πότσες Χρυσόπιλο έφυγε κομμάτι. Οπότε έρθει και κομμάτια και κομμάτια. Καλά λέει. Και ο Πότσες έκαμα γλυκό και νέφυγες κομμάτι. Είναι να πασχίνει σίγουρα και να σε φαντάμα. Τι και να σε φαντάμα.
φώτσες έκαμες γλυκόν, έφατε και λαλότο. Μα πέφτω μες στα αγκάλια τη νύχταν και καταγιώ, το νύχταν και καταγιώ το. Ο ίδιος δηλώνει λάτρης της παράδοσης, της ποίησης και των τσατιστών. Μαζεύει σκόρπιους στίχους παλαιότερων ποιητάριδων, ιδίως του προπαπού του, μελετά, αφουγκράζεται και προσπαθεί να βελτιωθεί. Ο άνθρωπος τούτος ήταν γνωστός στην περιοχή ως ο Χατζής της Μαρίκας. Δεν ήταν ο άσυλα στα τσατιστά, ας πούμε, ο καλύτερος, αλλά οι σάτυρες του, ο τρόπος που λένε τις σάτυρες του, τα ποίηματα, ήταν ποιητάρης. Κράτησα από παγιούς τον Νικόλαν τον Τσόκο, ο οποίος απεβίωσε πριν λίγο καιρό. Τους παππούς ήταν 92 χρόνων, τραγούδα φοβερούς αμανέδες και μπαλούς, αλλά έδωκε μου πολλά ωραίες συμβουλές. Γενικά στο τσάτισμα, ας πούμε, να σέβεσαι τον αντίπαλο σου, αλλά μέχρι κάποιον όριο. Και άμα πούν να σου θα σε σεβαστίζουν, με το σεβαστίζω τη χτύπα του και να πούν να πονήσει, ας πούμε. Ένας άλλος παππούς, ο οποίος χωριάτος μου, είναι ο Παύλος του Βάσιλα. Τι ρώσω και με πολλά ωραίες συμβουλές, ειδικά άμα ευκαινείς το πάγιο μάτος στο τσάτισμα, να προσπαθείς να είσαι ήρεμος. Να με, επειδή ο άλλος προσπαθεί να σε κάνει να σε νευριάσει, να το πούμε έτσι, ώστε να μην τα χάσεις. Πρέπει να είσαι ήρεμος, να ακούσεις το φιολί που να παίζεις και να έπρεπε να σου πει, ας πούμε, να το απαντήσεις ανάλογα πας στο θέμα και να προσπαθείς να το δύσεις, ώστε να μην μπορεί να σου πει παρακάτω στο ίδιο θέμα κάποια απάντηση. Του είναι κάποιες συμβουλές που κρατώ και προσπαθώ να τις εφαρμόζω όσο πιο πολλά γίνεται, ώστε να καλυτερέψω λίγο με τον καιρό, ας πούμε, όσο πάει. Ο Ηλίας σε κάθε ευκαιρία μέσα από τα καθημερινά βιώματα σκαρώνει στιχάκια και τα δοκιμάζει σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, γιορτές, ακόμη και σε ποιητικούς διαγωνισμούς. Ήταν μια φορά που ήταν στο Πάσχα, σαν Κρίστην η κορούα, το λοιπόν. Κάτι γίνει και ψιλομαλώσαμε και ήμουν μέσα στην εκκλησία και ήταν μεγάλη εβδομάδα. Και είπα, όπως ήμουν μέσα στην εκκλησία, σκέφτηκα, είπα μου πως αγκρίστηκε και η όρεξη μου εχάθη και έχει που τότες που τραβώ σαν του Χριστού τα πάθη. Τον τα ρίστηχα του ζευτά που λέμε, του έρωτα. Ο έρωτας είναι ο τρόπος ζωής του ανθρώπου, γιατί έρχεσαι στον κόσμο, ερωτεύκεσαι, κάνεις μια οικογένεια. Δεν πιστεύω ένας άτομο του οποίου να μην ερωτεύτηκε ποτέ. Την πόρα.
στη ζωή. Αμένε χερό, ταν πληγεί να σέντζε για μια ώρα. Να σέντζε για μια ώρα. Το μεράκι και η αγάπη του για την λαϊκή ποίηση, ιδίως τα τσατιστά, τα ερωτικά αλλά και αυτά του παλιωμάτου, έχουν κυριαρχήσει στη ζωή του και οδηγούν το κάθε του βήμα. Με την πάροδο του χρόνου κάποια πράγματα φύρονται, όπως η παράδοση μας, και χάνονται. Δηλαδή, με τον πεθανής και ένας παγιός λαϊκός ποιητής ή τσατιστής, να το πούμε έτσι, χάνεται ένας κρίκος που την αλυσίδα της παράδοσης. Εντάξει, επειδή είμαι νεαρός σε ηλικία, προσπαθώ τα πράγματα να τα επαναφέρω στην καθημερινότητα της ζωής του Κύπρου, ας το πούμε έτσι, για να μείνουν. Και επειδή είναι εμείς οι νέοι που να την κρατήσουμε, οθήμαι περισσότερο στο να προωθήσω και άλλους νέους, ας πούμε έτσι, να ασχοληθούν με το θέμα. Γιατί είναι κρίμα να χαθεί. Και αν χαθεί τούτο, να χαθεί και ο τόπος. Οπότε αν η Κύπρος χάνεται την παράδοση της, αυτόματα χάνεται και ο πολιτισμός της. Και είναι κρίμα.